Γιατροί από Ελλάδα κατακλείζουν τα νοσοκομεία της Κύπρου, κυρίως μετά τη γεσή εποχή, και αυτό γιατί βρίσκουν τα κρατικά νοσηλευτήρια ως ένα επαγγελματικό παράδεισο με υψηλές οικονομικές απολαβές και καλύτερες συνθήκες εργασίας σε σχέση πάντα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας. Βασικά, αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα είναι το θέμα του μισθολογίου. Καμία σχέση με το μισθολόγιο των γιατρών στην Ελλάδα με τους γιατρούς του εξωτερικού. Και με τα μέρη που διαλέγουν, επιλέγουν οι γιατροί μας οι νέοι, είναι και η Κύπρος. Το κύμα φυγής των γιατρών από την Ελλάδα για την Κύπρο καταγράφει η εφημερίδα Το Βήμα, παραθέτοντας και μαρτυρίες γιατρών, οι οποίοι αναλύουν έναν προς έναν τους λόγους για τους οποίους έφυγαν και δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Εγώ έφυγα με βασικό μισθό στα χέρια μου ως διευθύντρια στα 1980 ευρώ. Στην Κύπρο ήρθα με ένα βασικό μισθό διπλάσιο, αλλά μαζί με τις προσαυξήσεις και τα επιδόματα το ποσό μπορεί να είναι τριπλάσιο. Στην Ελλάδα και στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο διευθυντής μιας κλινικής παίρνει ως μεικτές μηνιαίες αποδοχές 1.898 ευρώ περίπου. Στην Κύπρο και μέσω του ΓΕΣΥ αμείβεται με περίπου 6.600 ευρώ για την αντίστοιχη θέση. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τους νέους γιατρούς, νέους επιστήμονες να φεύγουν από την Ελλάδα, γιατί είναι η επόμενη γενιά μας. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε κάνει και προτάσεις στο Υπουργείο Υγείας, σαν ΕΙΝΑΠΑ, να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το μισθολόγιο και να διπλασιαστεί το μισθολόγιο των γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φαινόμενο της καθόδου Ελλήνων γιατρών διαβεβαιώνουν και τα στοιχεία του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.